Την αποτίμηση θα την κάνουν οι καλεσμένοι μας. Ναι, βέβαια, εντάξει. Ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Κουρλέτης που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Τι βγήκε να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί εμείς περιμέναμε χθες. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία αυτό που το οποίο έχει ξεσπάσει με το MeToo. Και περιμέναμε λίγο γενικά το πολιτικό σύστημα να υπάρχει μια ομοθυμία και μια κοινή λογική και μια κοινή προσέγγιση, γιατί είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, εμείς είδαμε γενικά μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είδα και να τα βρείτε και σε πολλά πράγματα και σε πολλά θέματα, κύριε Πλεύρη. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό μήνυμα που πρέπει να στέλνετε γενικά τα κόμματα στους πολίτες. Με συγχωρείτε, εγώ θα ξεκινήσω από μια αισιόδοξη νότα. Μπροστά σε αυτό το οποίο μάλλον έτρεφαν ως ελπίδα ότι θα συμβεί χθες στη Βουλή, κατά την άποψή μου, και αυτό αφορά και τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, πέρα από την αντιπαράθεση ως αντιπαράθεση, υπήρχε μια διαδικασία που έγινε όμως σε τόνους με απόλυτο σεβασμό απέναντι στο φαινόμενο το οποίο υπάρχει και σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε μια σαφή κατάθεση από προτάσεις από τον Πρωθυπουργό για αλλαγές που θα γίνουν, αλλαγές που είτε έχουν ξεκινήσει πριν συμβεί αυτό, λόγου χάρη ότι έγιναν διορθωτικές κινήσεις αναφορικώς με το αδίκημα του βιασμού και επαναφορά κάποιων αυστηρών ποινών, και από εκεί και πέρα υπήρξε μια ευρύτερη συζήτηση και για την παραγραφή να υπάρχει άλλο υλικό οικιακό κριτήριο εκτός από τα 18 έτη που είναι σήμερα, να υπάρξει το προηγούμενο καθεστώς που ξεκινούσε ουσιαστικά από τα 21 έτη, αλλά και άλλες δράσεις μη νομικού περιεχομένου που έχουν να κάνουν και με την πύλη που άνοιξε. Και θεωρώ ότι από την πλευρά του Πρωθυπουργού υπήρχε συζήτηση. Λογικά, από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρούμε εμείς ότι ήταν λυπηρό το γεγονός ότι από τη μία μεν πλευρά θετικό ότι προσπάθησε να πάρει κάποιες αποστάσεις ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν είχε το θάρρος το οποίο επέδειξε ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα και σε εμάς, σε βουλευτές, όταν υπάρχει ένα λάθος να αναφέρεται αυτό το λάθος. Είδαμε δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύτηκε σε συγκεκριμένες αναρτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι άκρως συκοφαντικές και προσβλητικές, να πάρει αποστάσεις. Και από την άλλη πλευρά, κατά την άποψή μου, και ήταν λογικό, επικεντρώθηκε μια ολόκληρη κουβέντα γύρω από την κυρία Μενδώνη. Εμείς θεωρούμε, και κατά την άποψή μου είναι ξεκάθαρο όποιος παρακολούθησε χθες τη συζήτηση, ότι όταν έχουμε μια υπόθεση που ξεκινάει στις 6 Φεβρουαρίου και τελικά πριν περάσουν 20 μέρες έχει προφυλακιστεί αυτός ο οποίος κατηγορείται, ο καταγγελόμενος, έχει προφυλακιστεί, για όσους γνωρίζουν τα δεδομένα στην ελληνική δίκη και στην ελληνική δικαιοσύνη, αυτό δεν είναι απλώς ταχύτατη διαδικασία, είναι ίσως η πιο ταχύτατη διαδικασία που μπορούσε να υπάρξει. Ναι, δεν ξέρω αν έχει την ίδια άποψη ο κύριος Κουρλέτης. Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι προφανώς σε μια τέτοια συζήτηση επίπεδο αρχηγών θα υπάρχει και επιχειρηματολογία, θα υπάρχει και ένταση, θα υπάρχουν και, έτσι, και υπονοούμενα και καρφιά κτλ. Το θέμα είναι τι μένει στον κόσμο στο τέλος της ημέρας μετά από μια τέτοια συζήτηση. Γιατί, αν θέλετε, κύριε Σκουλέτη, και η ιστορία με τα τρόλ είναι σοβαρή συζήτηση, αλλά νομίζω ότι το θέμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι ακόμα πιο σοβαρό. Νομίζω ότι ο κόσμος που παρακολούθησε την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή θα ήθελε κάποιες τοποθετήσεις που να μιλάνε ακριβώς πάνω σε αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι κάποια μεμονωμένα φαινόμενα. Θυμόσαστε ότι πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή την περίπτωση της κυρίας Μπεκατόρου, υπήρξε ένα τσουνάμι καταθέσεων και μαρτυριών. Γνωρίζουν όλοι το τι συμβαίνει σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους. Το θέμα του σεξισμού, της κουλτούρας του βιασμού, είναι θέματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε τώρα. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες μιλάγαμε για ένα τηλεοπτικό reality παιχνίδι και πώς πάλι είχε συγκλονιστεί η ελληνική κοινωνία όταν σε online μετάδοση στο διαδίκτυο είχαμε δει πώς αυτή η κουλτούρα του βιασμού μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας. Άρα μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο δεν μπορούμε να είμαστε απλώς περιγραφικοί ούτε υποκριτικοί. Εδώ πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, στο οποίο πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε, όχι μόνο οι πολιτικές δυνάμεις. Άρα είναι και, σχέσεις, είναι και θέμα παιδείας, υπάρχει, και θέμα κουλτούρας, έτσι. Είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα θεσμικού πλαισίου, να, όσον αφορά την παρενόχληση, όσον αφορά τον βιασμό. Εδώ όμως, θα συμφωνήσετε όμως ότι σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει χρώμα, έτσι, κομματικό.
Προσέχτε να δείτε. Υπάρχει, είναι ένα θέμα το οποίο τέμνει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Όμως είναι ένα θέμα εκδημοκρατισμού. Είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται με τους αγώνες των κινημάτων, του φεμινιστικού κινήματος για τα δικαιώματα, για την ισοτιμία της γυναίκας. Αυτά δεν είναι παράλληλοι κόσμοι. Συνδέονται με αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά η περίπτωση του κυρίου Λιγνάδη είναι μια ακραία περίπτωση. Και εδώ πέρα υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες ως προς τον χειρισμό του θέματος εκ μέρους της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε αυτά που της καταλογίζονται. Προσπάθησε ουσιαστικά να αποδράσει με αναφορές γύρω από φαινόμενα και διαλόγους στο διαδίκτυο που όλοι της καταδικάσαν και πρώτα απ' όλα ο Αλέξης Τσίπρας πήρε σαφείς αποστάσεις. Άκουσε ότι το έκανε εκ των υστέρων αφού αποκαλύφθηκε το ότι έκανε η συγκεκριμένη συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και ο κύριος Μητσοτάκης. Το είδαμε αυτό. Θετικό είναι αυτό για τον κύριο Μητσοτάκη ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει απόσταση από αυτά. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εδώ πέρα είχαμε μια επιλογή της κυρίας Υπουργού Πολιτισμού η οποία έγινε απευθείας στον κύριο Λιγνάδη. Αυτό σημαίνει μια αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Σας θυμίζω ότι υπήρχε μια ολόκληρη ανοιχτή διαδικασία διαγωνισμού για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης που την κατάργησε η Νέα Δημοκρατία για λόγους υποτίθεται δημόσιου συμφέροντος. Ποιο ήταν το δημόσιο συμφέρον το οποίο δεν εξυπηρετείται από μια ανοιχτή πρόσκληση διαγωνισμού για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης και ανέλαβε η κυρία Μενδώνη η ίδια την ευθύνη να βάλει τον κύριο Λιγνάδη απευθείας. Και από εκεί και έπειτα σας θυμίζω ότι υπήρξαν πολλές αντιφατικές δηλώσεις μέχρι που να βεβαιωθεί ότι δεν είχε παραγραφεί η συγκεκριμένη καταγγελία που είχε γίνει για τον κύριο Λιγνάδη. Μέχρι τότε μιλάγανε ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε στα σκυλιά έναν άνθρωπο αυτού του επίπεδου. Το είπε στη Βουλή πριν από λίγες μέρες Υπουργός Επικρατείας. Μας μιλήσανε για μια οικειοθελή αποχώρηση, για μια μη οικειοθελή αποχώρηση, πράγματα που δείχνουν μια αντιφατική προσέγγιση και μια προσπάθεια τελικά να συγκαλυφθεί αυτό το γεγονός μέχρι ότου διαπιστώσαν όλοι ότι δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό είναι μια βαριά πολιτική ευθύνη. Σε αυτά δεν απάντησε. Άρα, κύριε Σκουρλέτη, εσείς θεωρείτε πως υπήρχε προφανώς και γνώση και προσπάθεια συγκάλυψης. Δεν μιλάμε απλώς για μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση ή μια διαχείριση άστοχη στην αρχή ενός θέματος, το οποίο δεν έχει εικόνα του τι έχει γίνει ουσιαστικά. Ήδη αυτό λέει η κυρία Μενδώνη, ότι δεν είχε εικόνα πραγματικά του τι έχει γίνει. Και προφανώς όταν ενημερώθηκε, πήρε χαμπάρι το τι γίνεται, προχώρησε. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι γνώρισε τον κύριο Λιγνάδη τρεις μέρες πριν τον τοποθετήσει εκεί που τον τοποθέτησε. Άρα κάποιοι άλλοι της το προτείνανε. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι ερωτήματα. Βλέπετε τι γίνεται αυτές τις ώρες πριν από λίγο με τους απόφοιτους του Αρσακίου Σχολείου. Τους περίπου 300 μαθητές οι οποίοι εγκαλούν την εκπαιδευτική εταιρεία και τον κύριο Παπινιώτη να μιλήσει. Επειδή το αναφέρετε, δεν εγκαλούν τον κύριο Παπινιώτη. Έχουν μια επιστολή. Την φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Ναι, και ο κύριος Παπινιώτης, μάλιστα, πριν από λίγο έχει κάνει και μια ανάρτηση ότι θα πάει την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα. Αν ο κύριος Παπινιώτης όμως προσέχει. Εάν και εφόσον, βέβαια, γιατί αυτά είναι τώρα. Οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Απλά, κύριε Σκουρλέτη, λίγο να τα βάζουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια επιστολή. Υπάρχει μια επιστολή 285 αποφύτων. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα προστατευμένο εντός εικών περιβάλλον στα συγκεκριμένα σχολεία. Δεν μπορεί εντός μιας σχολικής κοινότητας να μην γνωρίζουν αν υπήρχαν τέτοιου είδους παρενοχλήσεις σε μαθητές. Αυτό δείχνει μια ικανότητα. Και εγώ μπορώ να το ισχυριστώ αυτό. Το θέμα είναι να το καταγγείλω κιόλα όμως, επωνύμως. Έτσι, απλά γενικά θα βγω να πω ότι ξέρετε, νομίζω ότι εκεί υπάρχει κάτι. Και αν με φωνάξει ο εισαγγελέας, τι θα του πω. Άρα διέφυγε των καθηγητών αυτό το πράγμα. Λέω, αν με φωνάξει εμένα ο εισαγγελέας ή εσάς, τι θα του πείτε. Θα εγκαλέσουμε. Ότι επειδή είναι το Αρσάκιο, πιστεύω ότι κάτι γινόταν, ας πούμε, αυτό θα πείτε. Η μαρτυρία τους. Μα το θέμα αν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Κύριε Σκουρλέτη, το θέμα αν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες. Αν δεν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες, τι συζητάμε. Ερχόμαστε στην ουσία του θέματος. Ερχόμαστε, κύριε Σκουρλέτη, στην ουσία του θέματος. Ότι πρέπει αυτός ο οποίος θέλει να καταγγείλει κάτι να μπορεί να το καταγγείλει σε κάποιο θεσμικό όργανο και αν θέλει με τον τρόπο που θέλει και εσείς να του δώσετε τη δυνατότητα αυτή και να τον προστατεύσετε κιόλας μετά την καταγγελία. Αυτή είναι η ουσία. Μου επιτρέπετε λίγο. Παρακαλώ. Η ουσία είναι να διευκολύνουμε το να αποκαλυφθεί όλο το έβρος. Το ίδιο πράγμα λέμε. Μα το ίδιο πράγμα λέμε. Αν μου επιτρέπετε. Μιλάτε, κύριε Πλεύρη. Ναι, πρώτα απ' όλα πάμε στο θέμα γιατί πάλι εδώ δεν έχω καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τι εννοεί.
6 του μηνός λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει καταγγελία. Είναι 6 του μηνός, ούτε 5 ούτε 4. 6 του μηνός ζητείται η παρέτηση του κυρίου Λιγνάδη και από 8 του μηνός ξεκινά προκαταρκτική εξέταση. Η υπόθεση είναι στην εισαγγελία. Η κυρία Μενδώνη, για να καταλάβω τι άλλο πρέπει να κάνει. Να βγει και να πει, ακούω, λέει ο κύριος Τσίπρας χθες, να πάει η κυρία Μενδώνη στην εισαγγελία. Να πάει να πει τι στην εισαγγελία στις 6 του μηνός. Η καταγγελία αφορά ένα άτομο, το οποίο μάλιστα δεν ήταν γνωστή ταυτότητά του, που αναφέρεται φωτογραφίζοντας τον συγκεκριμένο τον κύριο Λιγνάδη και καταγγέλει κάποια πράγματα που δεν τα ξέρε κανείς, ούτε μπορούσε να τα ξέρει η κυρία Μενδώνη. Άπαξ και η υπόθεση περνά στη δικαιοσύνη, σε ένα κράτος δικαίου που έχουμε άλλη εκτελεστική, άλλη νομοθετική, άλλη δικαστική. Τι έπρεπε να κάνει η κυρία Μενδώνη ο κύριος Ταραντήλης? Και αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες, ναι, όχι για τον κύριο Λιγνάδη, για τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Όταν υπάρχει μια καταγγελία και βρίσκεται σε δημόσια θέση, του ζητάς να φύγει, φεύγει, και από εκεί και πέρα το τι έχει κάνει ή δεν έχει κάνει δεν είναι δουλειά ούτε του κυρίου Τσίπρα ούτε του κυρίου Μητσοτάκη να δικάσει. Και αυτή είναι η διάκριση των εξουσιών. Για τις καταγγελίες που λέτε, προσέξτε, εγώ διαχωρίζω τις καταγγελίες. Αντιλαμβάνομαι ότι το θύμα μπορεί να χρειαστεί πάρα πολύ καιρό να καταγγείλει και πρέπει να το στηρίζουμε. Και εδώ πέρα νομίζω ότι χθες, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει και αισιόδοξος τόνος, και από τον κύριο Τσίπρα εγώ συμφωνώ σε αυτά που είπε για το θύμα και τις προτάσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Μακάρι να έρθει με προτάσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χθες δεν άκουσαμε προτάσεις. Το θύμα δεν θα το κατηγορήσω ποτέ. 20 χρόνια να περάσουν, 15 χρόνια να περάσουν, όποιος βγαίνει να κατηγορήσει το θύμα δεν καταλαβαίνει τι έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να μην μπορέσει ποτέ στη ζωή του να μιλήσει. Όμως με συγχωρείτε, αυτός που γνωρίζει και δεν καταγγέλει δεν είναι στην ίδια φάση με το θύμα. Εδώ να συμφωνήσουμε ότι αν υπάρχουν άνθρωποι που γνώριζαν, που παρακολουθούσαν και το βλέπαν αυτό το φαινόμενο και λέγαν κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, έστω και τώρα όλοι αυτοί να βγούνε να μιλήσουνε, γιατί αυτοί πραγματικά έχουν ένα βαθμό βάρους και υπευθυνότητας απέναντι στα θύματα. Δεν μπορώ να φανταστώ, και ειλικρινά σας μιλάω και αυτό ξεπερνάει τα κόμματα, να υπάρχει ένας καταξιωμένος άνθρωπος στο επάγγελμά του, να ξέρει ότι ένας συνάδελφός του κάνει τέτοιες παράνομες πράξεις. Δεν σας λέω να το έχει ακούσει στο κουτσομπολιό, αλλά αυτό που ακούμε τώρα, που βγαίνει κόσμος και λέει τα ξέραμε 20-25 χρόνια, άκουσα τον κύριο Κλέον Γρηγοριάδη, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να λέει ήταν 25 χρόνια αυτά γνωστά. Φεύγω λοιπόν από το θύμα. Το θύμα, όποιος βγει να πει στο θύμα γιατί μιλάς τώρα, είναι ελεηνός, είναι προσβλητικό. Αλλά αυτοί που γνωρίζανε θα πρέπει τώρα να βγούνε, γιατί και οι ίδιοι δυστυχώς, όχι επειδή το θέλανε, αλλά και οι ίδιοι έχουν ένα βάρος ότι τόσο καιρό δεν μιλούσαν. Και να σας πω κάτι, και γιατί τελικά το θέμα πρέπει να μας ξεπεράσει και να πάμε και στην επόμενη μέρα. Εμείς είπαμε τι έγινε με την κυρία Μενδώνη. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη, υπάρχει μια επικοινωνιακή λανθασμένη τακτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει στη θέση που έχει. Μπορούμε όμως τώρα στην επόμενη μέρα, εκεί που θεωρώ ότι κανένας δεν θα κατηγορήσει κανέναν, στις βάσεις που βάλε χθες ο Πρωθυπουργός και ενδεχομένως σε προτάσεις που θα γίνουν από την αξιωματική αντιπολίτευση, να πούμε ότι πραγματικά θα βάλουμε τις βάσεις για να μην ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα ή να περιοριστούν? Το ερώτημα είναι ρητορικό, φαντάζομαι, γιατί το απευθύνεται και στον εαυτό σας, εννοώ. Το απευθύνω, γιατί βλέπω και σήμερα η κουβέντα με τον κύριο Σκουλέτη, θεωρώ ότι γίνεται σε ένα επίπεδο πάρα πολύ προσεκτικό, με τις προσεγγίσεις που είχε κάθε πλευρά και με το τι καταλογίζει. Εγώ δεν θα κατηγορήσω τον ΣΥΡΙΖΑ αν θέλει να καταλογίσει κάτι. Η ουσία όμως δεν είναι σιγά σιγά να μπουν όλες αυτές οι βάσεις και στο νομικό επίπεδο, που δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν, αλλά να βελτιωθούν, αλλά και σε όλα τα άλλα τα επίπεδα. Η ουσία είναι να αλλάξει η νοοτροπία. Η ουσία είναι να αλλάξει η νοοτροπία στην κοινωνία, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την παιδεία, μπορεί να γίνει μέσα από τα σπίτια, και πρέπει να υπάρχουν και οι κλείδες ασφαλείας από το πολιτικό σύστημα στον κόσμο αυτόν, να μην νιώθει ένοχος και να μπορεί να βγει να μιλήσει. Έτσι, γιατί αν ήταν ο κύριος Λιγνάδης. Πριν πάρει το λόγο ο κύριο Σκουλέτη, είπε κάτι πριν στο οποίο συμφωνώ. Υπάρχει μια κουλτούρα. Και εμείς όσοι είμαστε γονείς, αυτό να σας πω, το έχω γράψει και σε ένα άρθρο και το πιστεύω. Πολλές φορές προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις κόρες μας, αλλά δεν εκπαιδεύουμε τους γιους μας. Γιατί η κουλτούρα βιασμού σε μεγάλο βαθμό αναπτύσσεται και από ένα πρότυπο που πολλές φορές εμείς οι ίδιοι ανεχόμαστε. Θα πρέπει και τους γιους μας να τους εκπαιδεύουμε με νοοτροπία ότι πρέπει να σέβονται.
Γιατί η σεξουαλική παρενόχληση ξεκινάει και πολλές φορές ότι λέει ναι μεν το κορίτσι, αλλά όχι, αλλά κατά βάση είναι ναι. Να σπάσουμε όλη αυτή την οτροπία. Κύριε Σκουλέτη, κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είναι πολύ σωστό να μην κατηγορούμε προφανώς τα θύματα, και δυστυχώς έχουμε δει διάφορους επώνυμους που έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση με πολύ μεγάλη ευκολία να κατηγορούν τα θύματα. Αλλά προσέξτε, να ενθαρρύνουμε προφανώς να μιλήσουν, να μιλήσει ο καθένας, να ανοίξουν στόματα, αλλά μην υποτιμάμε τον εκβιασμό που υφίσταται κάποιος για να μην μιλήσει. Τις σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται μέσα στον οποιονδήποτε καλλιτεχνικό ή εργασιακό χώρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να σπάσει το απόστημα. Εκεί λοιπόν πρέπει να αλλάξει το κλίμα. Διότι εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες θα έλεγα, εργαζόμενοι, εργαζόμενες έχουν βρεθεί είτε στη θέση του θύματος, είτε δίπλα ακριβώς, και έχουν εκβιαστεί με απόλυση, με ψαλίδισμα μιας ολόκληρης δυνατότητας εξέλιξης επαγγελματικής για να μην μιλήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι τεράστιο. Να. Και θεωρώ ότι αυτό είναι τελικά το όφελος από αυτή την συζήτηση που γίνεται, και πρέπει να κρατήσουμε την πιο θετική της πλευρά, αλλά να μην την ξεχάσουμε όταν τα φώτα της δημοσιότητας φύγουν από αυτή την υπόθεση. Κύριε Σκουρλέτη, κύριε Πλεύρη, πρέπει να κάνετε κάτι, δεν ξέρω θεσμικά, αλλά πρέπει να το δείτε τα κόμματα, με όλο αυτό τον οχετό, τον τρολ του παραδικτύου, το οποίο περιφέρεται γύρω-γύρω παρακομματικά, θα λέγα εγώ. Έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι πως έχετε μια ουσιαστική σχέση ως κόμματα με όλα αυτά τα πράγματα στο διαδίκτυο. Έτσι, γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Είναι ένα πράγμα το οποίο συντηρεί απίστευτα προβλήματα μέσα στην ελληνική κοινωνία, και πρέπει να το δείτε κι εσείς. Γιατί πολλές φορές τα κόμματα δέχεστε όλο αυτό το γύρω-γύρω, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να σας βοηθούν. Ξέρετε, γίνεται, είναι βέβαια η λεπτή ισορροπία ενός μέσου που δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να εκφράσει κάτι, που αυτό είναι και μια θετική πλευρά. Καλά, δεν μιλάω, δηλαδή, δεν μιλάω για αυτά, καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάω. Όχι, καταλαβαίνω για επαγγελματικούς λογαριασμούς που έχουν στόχο να κινούνται μια συγκεκριμένη λογική. Η ισορροπία είναι από τη μία η πλήρης ελευθερία θετικό, αλλά από την άλλη πράγματι υπάρχει ο κίνδυνος ότι ακριβώς επειδή είναι τέτοιο το μέσο και πολλές συνωμοσίες αναπτύσσονται μέσα από το διαδίκτυο που δεν ισχύουν, και πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε περάσει και αυτό, έχουμε δεχθεί και προσβλητικές και άδικες κριτικές, και με συγχωρείτε, γι' αυτό υπάρχει και ένας διαχωρισμός εδώ πέρα, τι πληκτρολογούμε οι ίδιοι και τι είναι ανώνυμο. Η κουβέντα χθες, και αν θέλετε η κριτική που υπήρξε και στην πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι μόνο σε ένα γενικότερο πλαίσιο hashtag. Εκεί πέρα προφανώς οι αποστάσεις ήταν σαφείς από όλες τις πλευρές. Είναι κατά πόσο όταν πλέον άτομα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση αναπαράγουν συγκεκριμένες θέσεις προσβλητικές. Ναι. Προσέξτε να δείτε, να κάνω μια παρατήρηση στο θέμα που συζητάμε. Ναι, για να υποχωρήσει αυτού του είδους το φαινόμενο των fake news, των trolls, των κατασκευασμένων ειδήσεων, της πραγματικά της εκτέλεσης χαρακτήρων που βλέπουμε πολύ με μεγάλη ευκολία να υπάρχει στο διαδίκτυο, πρέπει τα επίσημα μέσα να δώσουν χώρο σε μια πλουραλιστική ενημέρωση. Όταν τα επίσημα μέσα είναι μέσα χειραγωγούμενα με σκοπό τη χειραγώγηση της ελληνικής κοινωνίας, τότε λοιπόν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να υπάρχουν αυτά τα είδους, αυτά τα φαινόμενα. Και εδώ πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη σημερινή μας δημοκρατία. Δυστυχώς τα φαινόμενα τύπου λίστα σπέτσα είναι φαινόμενα αρνητικά. Είναι ζητούμενο η πολυφωνία, η πραγματική και ο πλουραλισμός στην ιδιοσιογραφία, στα μεγάλα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Δυστυχώς, εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Κορυφαίο παράδειγμα είναι αυτό της δημόσιας τηλεόρασης πριν από λίγες μέρες, στο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ικαρία, και με τις εντολές με τα αυτοκόλλητα χαρτάκια μέσα στην αίθουσα συντάκτων, όπου λέγανε αυτό είναι το fake news. Δεν δείχνουμε φωτογραφίες. Η διαφορά, αυτά, κύριε Σκουλέτη, μην το επαναφέρετε, έχουν απαντηθεί αυτά. Πάντως. Τι θα πει αυτό? Έχουν απαντηθεί νομίζω πιστικά, έτσι. Γιατί να ξαναπάμε πάλι σε αυτό, να σας υπενθυμίσω ότι είχε η επίσκεψη, αυτή η ιστορία στο σπίτι του βουλευτή και το τραπέζωμα κτλ. Είχε παίξει όλα τα δίδα της ΕΡΤ, έτσι.
Αποδείχτε, το είχαμε δείξει ότι είχε παίξει. Μην ξαναπάμε. Μέχρι το μεσημέρι είχε παίξει και μετά είπαν. Έπαιξε το πρώτο βράδυ του Σαββάτου, αν θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν το πρώτο, στο μόνο δελτίο που πρόλαβε και έπαιξε και είχε και εικόνα. Έπαιξε την επόμενη μέρα σε όλα τα δελτία. Έπαιξε παντού. Το είχαμε βγάλει. Είχε βγει, έχει παίξει. Δηλαδή. Τώρα μην τα ξαναπαναφέρουμε, τα ξαναβγάζουμε αυτά. Τα έχουμε πει. Νομίζω ότι έγινε σαφή. Απλώ εγώ λέω ότι είναι μη δικαιολογεί. Και... Ξέρετε τι κάνει τώρα όμω. Μπαίνετε και σε μια λογική να δικαιολογείτε. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία να τα καταδικάζουμε και να βάζουμε μια τελεία. Δηλαδή. Καταδικάζουμε τα τρόλς, καταδικάζουμε το παρανοϊκό αυτό πράγμα που υπάρχει στο παραδιαδίκτυο. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία, καταδικάζουμε. Αυτό... Τελεία. Αν αρχίσουμε, καταδικάζουμε αυτό, αλλά ξέρετε είναι και αυτό. Το μαλακώνουμε κάπως, αυτό λέω. Μου επιτρέπετε λίγο. Αυτό είναι το εύκολο που λέτε. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι λοιπόν. Είναι σαν να παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες. Εκείνο το οποίο απαιτεί ο ελληνικός λαός είναι η δημόσια τηλεόραση, την οποία την πληρώνει μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ κάθε μήνα, να είναι αξιόπιστη, να είναι πλουραλιστική, να είναι αντικειμενική όσο σωστά, μπορεί. Σωστά. Αυτό λοιπόν, σε αυτό λοιπόν να συμβάλλουμε. Και αυτό σημαίνει έναν άλλο τρόπο διορισμού της ίδιας της διοίκησής της. Πρέπει λοιπόν η διοίκηση της ΕΡΤ να μην είναι ελαίο πρωθυπουργού κάθε φορά όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά να βρούμε έναν κοινό αποδεκτό τρόπο μέσα από τη Βουλή, από την Επιτροπή, την αντίστοιχη που υπάρχει, που όπως γίνεται με τόσους άλλες ανεξάρτητες αρχές και επιτροπές. Απλά, κύριε Σκουλέτη, αυτό λοιπόν μην ακυρώνετε, να το συμφωνήσουμε πολιτικά. Με αυτή τη λογική σας, μην ακυρώνετε και τη δουλειά. Πάντως με συγχωρείτε. Κύριε Πλεύρη, δεν χρειάζεται να απαντήσετε εσείς για μας. Όχι, εγώ θέλω να απαντήσω ότι. Ναι, αλλά πρέπει να πω αυτό που θέλω, κύριε Πλεύρη. Κρίνεται από τα νούμερα που. Κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Κύριε Σκουλέτη, μην απαξιώνετε όμως αυτόν τον τρόπο και τη δουλειά που κάνουν κάποιοι εργαζόμενοι εδώ. Και δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Είναι πολύ εύκολο αυτό που λέτε. Και μας βάζετε σε δύσκολη θέση να απαντούμε εμείς σε αυτά τα θέματα. Μην την ακυρώνετε αυτή τη δουλειά. Εγώ δεν θα θέλω να μην τα τσουβαλιάζουμε κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολη αυτή η ζήτηση να την κάνουμε, αν θέλετε. Και μπορεί και ως τέλος να συμφωνήσουμε κιόλας. Αλλά ξέρετε κάτι. Μόνο αυτό για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε και πρέπει να κλείσουμε. Απλώς κάθε φορά ένα κόμμα, όταν φεύγει από την κυβέρνηση και πάει στην αντιπολίτευση, παρουσιάζει 100.000 προτάσεις, οποίες ουδέποτε είχε ασχοληθεί να τις κάνει όταν ήταν κυβέρνηση. Αυτά που λέτε για την ΕΡΤ, σας τόσα χρόνια κυβέρνηση δεν τα κάνατε. Οπότε... Δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικά να είμαι αυτοκριτικός και για την ΕΡΤ και για πολλά άλλα πράγματα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Σημασία έχει να κάνουμε ποιοτικά βήματα στην δημοκρατία. Μα δεν είναι θέμα αυτοκριτικής, κύριε Σκουρλέτη, τώρα. Μα τι είναι θέμα αυτοκριτικής. Δεν σας έβαλε κανείς. Μα δεν σας κόλλησε κανείς τον τοίχο για να κάνετε αυτοκριτική. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μα δεν σας κόλλησε κανείς τον τοίχο για να κάνετε αυτοκριτική. Εξάλλου, έχετε τη δυνατότητα, γιατί μιλάτε και με το όνομά σας και με το πρόσωπό σας. Δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα. Το ξέρετε. Δεν λέτε μεταξύ σας. Πριν από λίγο, ο συνάδελφός σας είπε γιατί δεν κάνατε ορισμένα πράγματα και εσείς όταν είσαστε κυβέρνηση στην ΕΡΤ. Και λέω, εάν πράγματι υπάρχουν παραλήψεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το αναγνωρίσω. Σημασία έχει να συμφωνήσουμε πώς θα υπηρετήσουμε την υπόθεση μιας δημόσιας, πλουραλιστικής και αναβαθμισμένης τηλεόρασης. Ωραία. Αυτό είναι. Ωραία. Αφού λύσουμε και τα προηγούμενα που συζητούσαμε, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα.